Γεια.
Ο εκπρόσωπος του Ανατέλου Διοικητή Φρουράς και Διοικητή της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Πόντος. Συνταγματάρχης κ. Γρηγοριάδης Εμμανουήλ. Κομματική Περιφερειάρχη Κρήτης, εκπροσωπούμενος από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Θωμαΐδη Παύλου. Ο αναπληρωτής Δήμαρχος Κρήτης κ. Περικλής Κολότσιος. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κρήτης κ. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος. Ο διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, αστυνομικός διευθυντής κ. Αντώνιος Λιάπης. Ο διοικητής πυροσβεστικής κοινής εκπροσωπούμενος από τον πυραγό κ. Πολιτίδη Ιωάννη. Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ομού Κρήτης. Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Κρήτης ΣΥΡΙΖΑ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Δημοκρατική Αριστερά. Ακολουθούν οι εκδηλώσεις στα πλαίσια της σημερινής ημέρας μνήμης. Αναχία και τον Κύριο.
Ερώθη μέσα τη μάνα μου, αραχία και πονηρή. Η καρδιά σύνη πόρτα, εσφαλιένα σαν τέτοια. Η καρδιά σύνη πόρτα, εσφαλιένα σαν τέτοια. Αμόν γυρεμός ψαλάχω, ξένος άνθρωπος ημόρτας. Αμόν γυρεμός ψαλάχω, ξένος άνθρωπος εμπόρτας. Ο χωριόν τα παρχαρά, αι ξαναέρθα σαν χωριό. Ερώθη μέσα τη μάνα μου, αραχία και τον μυρί. Ερώθη μέσα τη μάνα μου, αραχία και έμαστα και πορπατέσα, χωριά και με κέντια. Έμαστα και πορπατέσα, χωριά και με κέντια. Άμονε σε ένα πακίδα, στον κόσμο με τραπεζούμε. Άμονε σε ένα πακίδα, στον κόσμο με τραπεζούμε. Το χωριό τα παρχαρά, αι ξαναέρθα σαν χιλί. Ερώθη μέσα τη μάνα μου, αραχία και το μυρί. Ερώθη μέσα τη μάνα μου, αραχία και αξιότιμοι άρχοντες του τόπου Χριστός Ανέστη. Μία από τις σπηραίων συγκλονιστικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας είναι η γενοκτονία των ελληνικών πληθυσμών στην Ανατολή από τον τουρκικό εθνικισμό. Ο Πόντος στον Μικρισσαντικό Βορρά βίωσε και αυτό στη βία των νεοτούρκων που επιχείρησαν να μετασχηματίσουν την πολυεθνική Ισλαμική Οθωμανική Αυτοκρατορία σε έθνος κράτος των Τούρκων. Την απόφαση για την εξόντωση των γηγενών πληθυσμών, οι νεότουρκοι εθνικιστές την έλαβαν σε συνέδριό τους. Το 1914 ξεκίνησαν οι μεγάλες διώξεις κατά των Ελλήνων της Ιωνίας και της Ανατολικής Θράκης. Το 1915 έγινε η γενοκτονία των Αρμενίων με 1,5 εκατομμύριο νεκρούς, ενώ το 1916 άρχισε η γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς έως το 1923. Οι Τούρκοι στον Πόντο άρχισαν με την επιστράτευση όλων από 15 έως 45 ετών και την αποστολή τους στα τάγματα εργασίας. Η πλειονότητά τους στάθηκε στις περιοχές μεταξύ Σεβάστιας και Βαν για την κατασκευή των δρόμων. Παράλληλα αμφισβήτησαν το δικαίωμα των Ελλήνων να ασκούν ελεύθερα τα επαγγέλματά τους και επιπλέον απαγόρευσαν τους μουσουλμάνους να συνεργάζονται επαγγελματικά με τους Έλληνες με την ποινή της τιμωρίας από τις στρατιωτικές αρχές. Καταρχάς οι άτεκτες ορδές των Τούρκων επιτίθονταν στα απομονωμένα ελληνικά χωριά, κλέβοντας, φωνεύοντας, αρπάζοντας. Οι διαπιστώσεις αυτές έγιναν στις 4 Σεπτεμβρίου 1917 από το 2ο Γραφείο του Γαλλικού Γενικού Επιτελείου Στρατού και δημοσιεύτηκαν από τον ερευνητή Χρήστο Τρικινίδη. Σε έγγραφο του Αυστριακού Υπουργού Εξωτερικών προς το Βερολίνο αναφέρονται τα εξής για την πολιτική των συμμάχων τους. Η πολιτική των Τούρκων
είναι μέσω μιας γενικευμένης καταδίωξης του ελληνικού στοιχείου. Να εξοντώσει τους Έλληνες ως εχθρούς του κράτους, όπως πριν τους Αρμενίους. Οι Τούρκοι εφαρμόζουν τακτική εκτόπισης των πληθυσμών, δίχως διάκριση και δυνατότητα επιβίωσης. Από τις ακτές στο εσωτερικό της χώρας, ώστε οι εκτοπιζόμενοι να είναι εκτεθειμένοι στην αθλειότητα και τον θάνατο από την πείνα. Τα εγκαταλειπόμενα σπίτια των ξεριζωμένων λαιλαθούνται από τα τουρκικά τάγματα τιμωρίας ή καίονται και καταστρέφονται. Βρίσκοντο η σημερή συνδιάταξη, επαναλαμβάνονται τώρα εναντίον των Ελλήνων. Το σύνολο των διπλωματικών εγγράφων από τη Βιέννη και το Βερολίνο που αφορούν τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο, μέχρι το 1918 δημοσιεύτηκαν από τον ιστορικό Πολυχρόνιο Νεπεκίδη με τίτλο «Γενοκτονία στον Έψινο Πόντο». Διπλωματικά έγγραφα από τη Βιέννη 1909-1918 και εκδόθηκαν από την Έψινο Λέσχη Θεσσαλονίκης το 1995. Στα έγγραφα αυτά φαίνεται καθαρά ότι οι Αυστρογερμανοί διαπίστωναν ότι η πολιτική της γενικευμένης εθνικής εκάθαρσης υπαγορεύτηκε από την παντουρκιστική ιδεολογία που τότε κυριαρχούσε στους τουρκικούς πληθυσμούς καθώς και από την βουλημία των Τούρκων για την πλούσια ελληνική περιουσία. Οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν πρωτοφανείς μεθόδους για την εξόντωση των Ελλήνων, όπως την εκτόπιση των πληθυσμών μέσα στο χειμώνα, χωρίς να επιτρέψουν τους εκτοπιζόμενους να πάρουν μαζί τους ούτε τρόφιμα ούτε στρώματα. Δεν επέτρεψαν τη στάθμευση των εκτοπιζομένων σε κατοικημένα μέρη, αλλά μόνο σε μέρη έρημα και εκτεθειμένα στις χειμερινές συνθήκες, με βασικό στόχο την εξόντωσή τους, εφόσον θα ήταν αναγκασμένοι να... Μοναστήρια καντήλα,
Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα, πόρτας και παρθήλα. Όλοι, όλοι, επέμβανα κονίκια, πόρτας και παρθήλα. Όλοι, όλοι, επέμβανα κονίκια. Μία κι άλλο στη ζωή, στο παιδάρι να συσυράμε, μέρα πολλά σε πίνα. Όλοι, 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 και τώρα πέρα πίνα. Όλοι, όλοι, και τώρα πέρα πίνα. Σύλλογος Πετρολίμνης. Σύλλογος Πορτομιάς. Σύλλογος Ηλιονούστου ο Προμηθεύς. Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης, οι Κραντέλληνες. Σύλλογος Ποντίων Γουμένησας. Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρόδοσους Αναγέννηση. Σύλλογος Μεταλλικού. Σύλλογος
Σύλλογος Πηγής. Σύλλογος Μαυρονερίου. Σύλλογος Άνω Αποστόλου. Σύλλογος Καμπανίου. Σύλλογος Διποτάμου. Σύλλογος Σύλλογος Τερπίνου. Σύλλογος Επταλός. Σύλλογος Ποντοϊράκλειας. Ανάψτε δύο, ανάψτε δύο. Κυράς, δύο ανάψτε. Και Σύλλογος Νέας Άντρας. Ακολουθήσει 5 λεπτά προβολή ενός μουσική, 5 λεπτά και μετά το πέρας του εθνικού ύμνου, όποιος θέλει, θα υπάρχουν και μια εδώ, θα μπορεί να μάθει όποιος θέλει από ένα πολύ. Πάμε πάλι. Το να παραδοθούμε δε ύστερον από μια και αυτή καταστροφή μας φαίνεται πολύ αλόκοτο και ανόητο, διότι έπαυσε πλέον ο επί της γης προορισμός μας.
αφού απολέσαμε τις οικογενείες μας, την τιμή και περιουσία μας, δεν πρέπει πλέον να ζήσουμε. Και επομένως, ουδέν μας. Απέχει της Αργυροπόλεως 10 ώρας και αν ήκουσα, άλλοτε στην περιφέρεια Χαλκιδίας, εδώ θυβραδύτερο, τη εξαρχία της μονής σου μελά.